Ειδήσεις από το timeline.gr σε ένα λεπτό. Εθνικό σχέδιο δράσης για την προστασία των παιδιών με θεμέλιο λίθο, τη μηδενική ανοχή στη σεξουαλική βία, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, ανήμερα της Ευρωπαϊκής ημέρας για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση. 7.108 τα νέα κρούσματα, 93 οι θάνατοι, 612 οι διασωληνωμένοι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Συχοραγούσε επί 70 λεπτά το 8χρονο κορίτσι στο Κερατσίνι. Ο θάνατός της δεν ήταν ακαριέως και προκλήθηκε από έναν συνδυασμό ασφυξίας και εσωτερικής αιμορραγίας από το κλείσιμο της πόρτας, όπως έδειξαν τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών, Φιλελευθέρων και Πρασίνων στη Γερμανία. Ο Όλαφ Σόλτς, ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, ανακοίνωσε τη συμφωνία και τη νέα κυβέρνηση. Τραυματίας ο Οζίλ δεν θα παίξει την Πέμπτη στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε έφτασε στην Ελλάδα. Τους 16 βαθμούς θα αγγίξει ο Υδράργυρος την Πέμπτη στην Αθήνα, τους 14 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ρεπορτάζ και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο timeline.gr.